Φίλες και φίλοι, καλησπέρα εδώ από το δημοτικό γήπεδο της Μεσίνης. Μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού Ανάληψης και του Παπαφλέσσα Χώρας. Εκεί η ανατροπή, Μπάρκας παίρνει την μπάλα, κρατάει στα πόδια του Μπάρκας, βγάζει για το Σκουφάκι, ο Σκουφάκης θα κάνει το σουτ. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα των γηπεδούχων του Καραμπάτου. Διώχνουν εκεί οι αμυντικοί των γηπεδούχων, Παπαγεωργίου. Βρίσκει το Σκουφάκι πάρα πολύ ωραία. Αυτός θα πιάσει στην κίνηση απάνω, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Ματόπλος Ανδρεάδης. Ανδρεάδης βλέπει εκεί τον Ιωάννου. Ιωάννου θα κάνει το σούτ στην αγκαλιά του Μίτζηρα. Δημόπουλος θα γυρίσει στον Μπάρκα. Ο Μπάρκα θα κάνει το σούτ, την μπάλα out. Παπαβασιλείου Γρηγόρης. Παπαγεωργίου, συγγνώμη. Εκεί θα βγάλει για το Φαράντο που θα κάνει τη σέντρα. Θα πεταχτεί εκεί. Ο Σκουφάκης δεν θα μπορέσει να πιάσει καλά το πλασέ και η μπάλα θα περάσει out. Δίνει την μπάλα εδώ στο νούμερο 7 τον Παναγιωτόπλο τον Κωνσταντίνο. Παναγιωτόπλος εκεί θα αλλάξει με τον Ιωάννου. Παναγιωτόπλος παναμπεί. Ιωάννου παίρνει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή. Πλασάρι ο Μίτζηρας, φοβερή απέκρουση. Διώχνουν εκεί οι αμυντικοί της χώρας με τον Κάγια τον Παμινόνδα. Έδιωξαν εκεί, η μπάλα τώρα έχει φτάσει. Ένα πολύ ωραίο σουτ. Τελεί για τον Αβυζιώτη. Θα βγάλει αυτός όμως τη σέντρα. Ο Ιωάννου θα σηκωθεί, θα πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα απα... Κεφαλιά και γκολ. Κεφαλιά και γκολ. Εκτέλεση του Αβυζιώτη. Πετάχτηκε εκεί ο Δουρούμης στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά έκανε το 1-0. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους. Η μπάλα θα φτάσει στον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος θα κάνει τη σέντρα. Πολύ ωραία σέντρα. Διώχνουν εκεί οι αμυντικοί. Με τον Σκουφάκη. Σκουφάκης θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Δημόπουλου. Θοδωρακόπλος έχει την κατοχή του. Τη χάνει όμως από τους φιλοξενούμενους και τον Σταματόπουλο. Εκεί με το νούμερο 7 ο Σκουφάκης θα προσπαθήσει να κάνει μία κεφαλιά. Εκτελείται τώρα από το Δουρούμι το φάουλ. Προσπαθεί εκεί. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Και πάλι από το Δουρούμι ένα πολύ ωραίο. Να δούμε το σκόρερ εδώ. Πρέπει να είναι ο Ιωάννου, όχι ο Δουρούμης. Για να δούμε εκεί το Θοδωρόπουλο, θα κάνει το σου 3-0. 3-0 Γιάννη, μια φάση εντελώς ανύπαρκτη, μια φάση που δεν περιμέναμε ότι θα γίνει κάτι. Λάθος εκεί των αμυντικών, θα εκμεταλλευτεί ο Θεοδωρακόπουλος. Ήταν η αλλαγή στο 46ο λεπτό του κύριου Αναστασόπουλου από τον τραυματισμό του Πράτη, όπως είχαμε πει, που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο. Εκμεταλλεύεται εδώ, θα πλασάρει, θα περάσει την μπάλα κάτω τα πόδια του Μίτζηρα και 3-0. Εκεί μια πολύ ωραία κάθετη που πέρασε, γέμισμα, Μπάρκας, ο σούτ εκεί προσπαθούν να μπλοκαρίστηκαν εκεί οι παίχτες, το νούμερο, ναι, τίποτα εκεί έγινε ο Ζερβάκης που διώχνει, Μπάρκας θα κάνει το σούτ, 4-1! 3-1, συγγνώμη, μειώνουν οι φιλοξενούμενοι με τον Μπάρκα σε μια φάση η οποία προσπάθησαν οι αμυντικοί πολλές φορές να διώξουν την μπάλα, δεν τα κατάφεραν και στο τελευταίος χωρίς να στο πάρει, χωρίς τίποτα απευθείας όπως του ήρθε η μπάλα, ο Μπάρκας μέσα στη μεγάλη περιοχή έκανε το σουτ και το 3-1, έτσι οι φιλοξενούμενοι μείωσαν.
Εδώ λοιπόν τώρα με τον Αβυζιώτη να ξεχύνεται μπροστά στην αντεπίθεση. 3-2 Αβυζιώτης. Θα βγάλει εκεί τη σέντρα για το συμπαίκτη του, κεφαλιά. Τελευταία λεπτά εδώ στο γήπεδο, ένα σουτ, η μπάλα out από τον Σταματόπουλο. Εντάξει, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνιση ειδικά του δευτέρου ημιχρόνου. Νομίζω βελτιώσαμε πάρα πολύ την εικόνα μας. Πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα και η βαθμολογία, το ευχάριστο είναι ότι κρατάμε την τύχη στα χέρια μας. Βέβαια, παίζουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια ομάδα η οποία καίγεται, στους Γαργαλιάνους. Όμως από τη στιγμή που τα πάντα εξαρτώνται από εμάς, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προετοιμάσουμε την ομάδα και να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι η κόπη μιας χρονιάς. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν αυτοί που πρέπει να είμαστε. Αγχωθήκαμε. Σίγουρα κάποια από αυτά τα παιδιά δεν έχουν μάθει στο να παίζουν με πίεση. Βελτιώσαμε κάποια πράγματα, είπαμε κάποια πράγματα, διώξαμε το άγχος στο ημίχρονο και νομίζω ότι βελτιώθηκε άρδιν η εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο.